πάμε να συναντήσουμε τον αντινάβαρχο Αναποστρατεία, τον κύριο Στέλιο Φενέκο. Καλό σας μεσημέρι. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, θέλω την εκτίμησή σας και το σχόλιο σας. Τι περιμένετε το απόγευμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη? Κοιτάξτε, τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν είναι οπωσδήποτε τα διεθνή, δηλαδή η κρίση που, θα υπάρξει στο, που υπάρχει στο Ισραήλ και στο Λίβανο είναι πολύ σημαντική για όλες τις χώρες Μέσης Ανατολής. Ελπίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα του αγωγού του ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Ελλάδος-Κύπρου. Και βέβαια πιθανό να συζητηθούν και ζητήματα που αφορούν την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δεδομένες κάποια προβλήματα που υπήρξαν τον τελευταίο καιρό. Δεν νομίζω ότι θα επεκταθούν κάπου περισσότερο. Άρα θεωρείτε δεδομένο, νομίζω, ότι αυτό λέει και το ρεπορτάζ και τα αποκρίσεις από εκεί, ότι το θέμα της, ας πούμε, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, το βασικό θέμα και αυτό που αναγνωρίζουμε εμείς ως η μόνη διαφορά μας, δεν θα τεθεί καν σήμερα. Έτσι καταλαβαίνω. Ακριβώς, δεν νομίζω ότι θα πάνε σε θέματα που μπορούν να αξιώνουν τα πράγματα, αν και το ζήτημα του καλωδίου είναι ένα από αυτά. Ναι, μπορεί να το πεις έτσι, αλλά αυτό φαίνεται να προχωράει, Ναύαρχε, όμως, γιατί θα έχουμε και μια τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη αργότερα, όπου θα είναι για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η Τουρκία θέτει αυτό το ζήτημα γιατί έχει και από πίσω, στο πίσω μέρος του μυαλού της, να πάρει και ανταλλάγματα, όπως έκανε και με τη Σουηδία και με την Φιλανδία. Δηλαδή, να πει ναι, OK, συμφωνώ να περάσει το καλώδιο. Θα κάνει και μια ανακοίνωση ότι έδωσα την έγκρισή μου για να επιβεβαιώσει την έννοια του τουρκολιβικού μνημονίου. Αλλά θα μου δώσετε τα F-35. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενταξιακή πορεία θα κάνει μια υποχώρηση. Τέτοιου είδους ανταλλάγματα δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, βέβαια, γιατί αυτή η συνάντηση θα είναι η έκτη σε λιγότερο από 1,5 χρόνο των δύο. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό που λέμε ήρεμα νερά, δηλαδή την πολιτική που ακολουθήθηκε μετά τους σεισμούς στην Τουρκία και την διακήρυξη των Αθηνών, που δεν νομίζω ότι την εφάρμοσε η Τουρκία, αλλά το βάζω και αυτό στη συζήτησή μας. Πιστεύετε ότι η Τουρκία έχει δείξει μια έτσι συμπεριφορά, πολιτική συμπεριφορά εννοώ, που να συνάδει ότι καθόμαστε σε ένα τραπέζι και ενδεχομένως βρίσκουμε λύση στο πρόβλημά μας και προχωρούμε ως δύο καλοί γείτονες? Έχουμε μια διγλωσία σε ό,τι αφορά στη διεθνή παρουσία του ίδιου του Ερντογάν. Βλέπουμε μια μετριοπάθεια. Στο εσωτερικό όμως ο λόγος οξύνεται. Και το πιο περίεργο είναι ότι τη δουλειά αυτή της όξυσης την κάνουν και οι υπουργοί. Δηλαδή ο Φιντάν και άλλοι βρίσκουν ευκαιρία κατά περίοδους να θέτουν τα θέματα στο τραπέζι. Άρα δεν μας δημιουργεί καμία εμπιστοσύνη ή καμία ασφάλεια και πρέπει να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί. Ας πούμε, να φέρω εγώ ένα παράδειγμα με την Γαλάζια Πατρίδα. Το έβαλαν κανονικά ως θέμα στο βιβλίο της γεωγραφίας και 18 εκατομμύρια, πόσα νομίζω, τόσα είναι οι μαθητές στην Τουρκία, διδάσκονται τα της Γαλάζιας Πατρίδας και θα μεγαλώσουν έχοντας στο νου τους και στη κεφάλι τους και στη γνώση τους ότι τα νησιά πρέπει να είναι αποστατικοποιημένα, ότι τα νησιά, κάποια νησιά του Βορείου τους ανήκουν, δηλαδή τέτοια πράγματα. Έτσι είναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά λένε και επιχειρήματα του γιατί είναι έτσι. Ναι. Δηλαδή, φανταστείτε να έχουμε ένα βιβλίο του Δημοτικού και να λέμε εμείς επιχειρήματα για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στα βιβλία του Δημοτικού. Θέλω να πω ότι. Είναι γελίο το πράγμα. Και επίσης, στη διάρκεια όλη αυτή των ήρεμων νερών, είχαμε το επεισόδιο που ευτυχώς δεν πήρε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, τη Κάσου. Που ήταν σοβαρό επεισόδιο, όπως καταγράφηκε, όπως λένε όλοι δηλαδή. Ακριβώς ήταν σοβαρό το επεισόδιο και γι' αυτό πιστεύω στην παρέμβαση την πυροσβεστική εντός εισαγωγικών και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η χρυσή ευκαιρία αυτή τη στιγμή στον ΟΗΕ για να υπάρξει μια τέτοια διευθέτηση. Αλλά θα πρέπει να μας προβληματίσει λίγο και αυτή η πράξη αυτού του ανοήτου του ναυάρχου που πήγε στην Ζουράφα με ένα σκάφος και έκανε όλες αυτές τις δηλώσεις. Ακριβώς. Για ένα νησί το οποίο είναι 4,5 μίλια από τις ελληνικές ακτές και 15, 17, 18 από τις τουρκικές. Και που ποτέ δεν ετέθη θέμα αμφισβήτησή της, παρά μόνο από το 16 και μετά. Και μάλιστα, αν δούμε, πάνω στη Ζουράφα είχαν βρεθεί και κύονες μαρμάρινοι που τους πήραν στη Σαμοθράκη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο κλπ. Δηλαδή, ήμαρτον, δεν έχει τελειωμό η παράνοια. Αυτό ακριβώς όπως το λέτε. Και επίσης να πούμε ότι και ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν το τελευταίο διάστημα στις δημόσιες εμφανίσεις του έχει αναφερθεί στη Γαλάζια Πατρίδα, την έχει αναλύσει. Δεν αφήνει μόνο τους υπουργούς δηλαδή και κάποιους, ξέρετε, ναυάρχους κτλ. Να τα λένε. Τα λέει και ο ίδιος, κανονικότατα.
Ακριβώς, αυτή είναι η διγλωσία. Μέσα στο εσωτερικό τα λέει, απ' έξω προσπαθεί να πάρει από το διεθνές περιβάλλον ό,τι περισσότερο μπορεί. Και η αίσθησή μου είναι αυτά που διεκδικεί αυτή τη στιγμή είναι πρώτον τα F-35, οι κινητήρες, τα μαχητικά κλπ. Και μια βελτιωμένη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά πάντως, όπως το λέτε είναι, αλλά θέλω να σημειώσουμε για κάτι άλλο, Ναύαρχε. Κάθε φορά βλέπουμε ο Ερντογάν, κάτι γίνεται και πάντα καταφέρνει με κάποιον τρόπο να είναι στην επικαιρότητα, να είναι μέσα στο θέμα, να μπορεί να παίζει μπάλα που λέμε, να το πω έτσι λαϊκά λίγο. Πάντα το καταφέρνει. Είναι γεγονός και ξέρετε γιατί είναι γεγονός. Διότι έχοντας, γνωρίζοντας καλά την αμερικανική πραγματικότητα, οι Αμερικάνοι θεωρούν την Τουρκία pivotal state, δηλαδή κεντρική χώρα την οποία πρέπει να την υποστηρίξουν λόγω του μετριοπαθούς μουσουλμανισμού που έχει και του μεγάλου πληθυσμού της και του γεωστρατηγικής της θέσης. Στη λογική αυτή λοιπόν, κάθε νέο administration αμερικανικό κάνει μια προσπάθεια να τα βρει πάλι με την Τουρκία. Και είμαι σίγουρος δηλαδή ότι αύριο που θα αλλάξει η κυβέρνηση η αμερικανική, πάλι θα ψάξουν να βρουν τρόπους για να τα βρουν μαζί της. Οπότε αντιλαμβάνεστε παρά τις δηλώσεις που κάνει εναντίον του Ισραήλ για τη Μέση Ανατολή, εναντίον των Αμερικανών μερικές φορές, εν τούτοις αυτοί εξακολουθούν να θέλουν να τον έχουν μέσα στο δυτικό κόσμο. Τον έχουν, αυτό πρέπει να παραδεχτούμε, Ναύαρχε, ότι είναι και μια ικανότητα του Ερντογάν. Δηλαδή, βεβαίως είναι μια... έτσι δεν είναι, δηλαδή, κάθε φορά λέμε είναι απομονωμένος, είναι απομονωμένος, είναι απομονωμένος. Δεν είναι απομονωμένος. Ξέρετε, λένε είναι απομονωμένος. Δεν είναι απομονωμένος. Και πρέπει κάποιος να το αποδεχτούμε και αυτό, ότι είναι ένας ικανότατος πολιτικός, ξέρει να ελίσσεται, ξέρει την πολιτική, τα ξέρει αυτά. Έτσι είναι και έχει κληρονομήσει και μια παράδοση βυζαντινισμών εντός εισαγωγικών που καταφέρνει και μιλάει και δεξιά, μιλάει και αριστερά. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, πάμε σας παρακαλώ, θέλω με τις γνώσεις σας και την εμπειρία σας για τις φρεγάτες που πήραμε και την τέταρτη που θα πάρουμε. Θα ήθελα το σχόλιο σας παρακαλώ. Κοίταξε, ο αρχικός σχεδιασμός που είχαμε κάνει για να πάρουμε 4 φρεγάτες και να πάρουμε τις κορβέτες ήταν άριστος, κατά την άποψή μου. Και μάλιστα, επειδή θα μπαίναμε και σε ένα πακέτο συμπαραγωγών για τις κορβέτες, ήταν ακόμα καλύτερος γιατί θα είχαμε και εισαγωγή τεχνολογίας και δυνατοτήτων. Το γεγονός ότι κάναμε πίσω και καθυστερήσαμε λίγο μας επιβαρύνει λίγο τόσο και στο χρονικό προγραμματισμό, ενδεχομένως και στα χρήματα. Όμως υπάρχει μια καλή εξέλιξη, ότι οι 3 επόμενες φρεγάτες θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν τα βλήματα SCALP, το οποίο είναι σημαντικό όπλο και σημαντική δυνατότητα. Βέβαια, αυτό αυξάνει λίγο τα κόστη. Θα τα αυξήσει όχι λίγο, αρκετά. Ναύαρχε, αρκετά. Όχι λίγο, αρκετά. Είναι αρκετά τα κόστη. Είναι αρκετά. Απλώς, επειδή θα έχετε ακούσει κι εσείς όλες αυτές τις μέρες και τον αντίλογο που υπάρχει, στη λογική ότι εντάξει, πήραμε τις 3, τι χρειαζόμασταν την τέταρτη. Κοιτάξτε, επιχειρησιακά και στρατηγικά χρειαζόμασταν και την τέταρτη. Διότι αυτά τα πλοία ως κεντρικά πλοία διοικήσεως και ελέγχου που μπορούν να κάνουν έλεγχο περιοχής και να κατευθύνουν πολλά μέσα, όχι μόνο του ναυτικού, αλλά και συνεργασία με αεροπορία και άλλα μέσα που έχουμε. Θα χρειαζόμαστε ένα στο Βόρειο Αιγαίο, ένα στο Κεντρικό, ένα στο Ανατολικό και βέβαια ένα στην περιοχή Κύπρου ενδιάμεσα. Έτσι. Καλύπτουμε δηλαδή όλα τα θαλάσσια σύνορά μας, να το πω εγώ, με ένα τίτλο. Ακριβώς, σαν πλοία διοικήσεως και ελέγχου με αυξημένες δυνατότητες και ελέγχου και κατεύθυνσης μέσων. Άρα ήταν αναγκαίο επιχειρησιακά. Αρκεί αυτή η επιχειρησιακή δυνατότητα να ενισχυθεί και με μικρότερη ικανότητα πλοία, όπως είναι οι κορβέτες που είχαμε πει, που τότε ναι θα έχουμε μια πληρότητα επιχειρησιακή. Θέλουμε και τις κορβέτες για να έχουμε πληρότητα, όπως το λέτε. Να καλύπτουν δηλαδή τα όποια κενά, μικρότερα κενά υπάρχουν. Αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς. Η Τουρκία στη θάλασσα πώς είναι? Μ' ακούτε? Ναι, να ακούω, ακούω. Ναι. Λέω, ναι. Η Τουρκία στη θάλασσα πώς είναι σε σχέση με εμάς? Κοιτάξτε, η Τουρκία στο παρελθόν, και θα πω για τη θάλασσα όχι μόνο για το πολεμικό ναυτικό, αλλά και για το εμπορικό. Ναι. Είχε υποβαθμισμένες δυνατότητες στο εμπορικό ναυτικό, στην ναυτιλία. Τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να ενισχύσει και την ναυτιλία της, δημιουργώντας και ναυπηγεία και μαρίνες. Και έχει μάλιστα λάβει δικαιώματα γύρω στις 38 μαρίνες σε όλο τον κόσμο, προσπαθώντας να διευρύνει και το τουριστικό της αποτύπωμα, αλλά και το ναυτιλιακό της. Ναι. Ταυτόχρονα με τη βιομηχανία που έχει να παράγει πλοία, φρεγάτες και τα 2 ελικοπτεροφόρα, αεροπλανοφόρα, εμφανίζεται σαν ισχυρή στο διεθνές περιβάλλον και θα έλεγα ότι τα 2 αεροπλανοφόρα κυρίως τα έχει για τις νατοικές επιχειρήσεις πέραν του ορίζοντος. Που στις επιχειρήσεις νατοικές, όπως γνωρίζουμε, αυτά τα πλοία είναι πολύτιμα
διότι λειτουργούν σαν σταθμοί διοικήσεως και ελέγχου για πολλαπλούς ρόλους. Μάλιστα. Άρα, αναγκαστικά θα αυξηθεί ο ρόλος της στο ΝΑΤΟ, η ισχύς της στο ΝΑΤΟ, και με δεδομένη την επιθυμία της κάθε φορά να στέλνει στρατεύματα κάθε φορά που ζητάει το ΝΑΤΟ έναντι μιας δικιάς μας ανέχειας και δισκαμψίας σε αυτό το ζήτημα, αντιλαμβάνεστε ότι θα ενισχύσει το ρόλο της με τις πράξεις της. Και επίσης να πούμε τώρα κάτι άλλο που αφορά εμάς, Ναύαρχε, για τα κόστη που λέγαμε πριν. Αν είχαμε και εμείς στοιχειοδός μια κανονική αμυντική βιομηχανία, τα κόστη θα ήταν μικρότερα. Βεβαίως, και μάλιστα εγώ πάντα επέμενα ότι η αμυντική μας βιομηχανία, πέραν ότι χαλάμε τις γραμμές παραγωγής, είχαμε ξεκινήσει, θυμόσαστε, να φτιάχνουμε τις πυραυλακάτους. Σταματήσαμε τη γραμμή παραγωγής, μετά είναι δύσκολο να τα ξαναδημιουργήσεις. Χάνονται ειδικότητες ανθρώπων. Επίσης, στα ζητήματα υψηλής τεχνολογίας, δηλαδή, ωραία, μην πάμε σε τεράστιες κατασκευές, αλλά σε κατασκευές βλημάτων, πυρομαχικών, εξελιγμένης τεχνολογίας, αυτά μπορούμε να το κάνουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Και όμως δεν το έχουμε κάνει, έχουμε μείνει πίσω σε αυτό και η Τουρκία έχει κάνει άλματα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Ακριβώς, και γι' αυτό επιμένω ότι το ζήτημα των συνεργασιών και των συμπαραγωγών και κυρίως με ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα θα επιμείνω, διότι θα σας πω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Είπαμε το Ισραήλ ότι έλεγχε τα τηλέφωνα. Ποιος μας λέει ότι τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε από αδιευκρίνιστες πηγές θα είναι διαθέσιμα αύριο και δεν θα τα ελέγχει κάποιος τρίτος. Γι' αυτό επιμένω στις ευρωπαϊκές συμπαραγωγές που μας διασφαλίζουν και αυτό το στοιχείο. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να μπει μπροστά ως ένα πολύ μεγάλο project, να υπάρχει πολιτική βούληση, να υπάρχει από όλα τα κόμματα μια συμφωνία. Δηλαδή, έτσι, αυτά τα πράγματα έτσι προχωράνε. Δεν πάει να προχωρήσει αλλιώς. Έτσι είναι, ο στρατηγικός σχεδιασμός να είναι συνεπής, δηλαδή να μην αλλάζει κάθε χρόνο, τα επόμενα 5-10 χρόνια να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ακριβώς. Και ακόμα σημαντικότερο, επειδή υπάρχουν πολλές χρηματοδοτικές πηγές, να μην διασπαθίζετε το χρήμα σε διάφορα μικρά project, αλλά να επιλέξουμε τα στρατηγικού ενδιαφέροντος project, ώστε να καταφύγουμε τις επενδύσεις και το διαθέσιμο χρήμα αυτά. Προς τα εκεί. Ναύαρχε, κύριε Φενέκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά.